Μάλιστα. Ξαναλέμε. Πάμε λίγο στην προηγούμενη υπόθεση. Είναι σοβαρές οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Κύκλωμα χρησιμοποιούσαν ανήλικα κορίτσια για να εκβιάσει επιχειρηματίες. Εμπλέκουν πασίγνωστο πολιτικό στην υπόθεση. Έχουμε μία αυτοκτονία ενός ανθρώπου που του φάγανε 500 χιλιάρικα. Τώρα δεν ξέρουμε για ποιο λόγο και πώς το φάγανε. Ή πουλώντας έρωτα, η γυναίκα ράχνη, είτε εκβιαζότανε για κάποιο λόγο και γιατί δεν ξέρουμε. Αυτό το οποίο καταγγελεί όμως ο αυτόχειρας είναι συγκεκριμένο κύκλωμα που χρησιμοποιούσαν ανήλικα κορίτσια. Έτσι. Ο ίδιος τα λέει. Έτσι. Και μάλιστα τα συγκεκριμένα κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται τώρα, ανατριχιαστικές, λένε ότι ήταν κορίτσια τα οποία χρησιμοποιούσαν προκειμένου να συμμετάσχουν σε πάρτι στα οποία βρίσκονταν γόνοι εύπορων οικογενειών. Ανάμεσα σε αυτά τα κορίτσια ήταν και η κόρη της συγκεκριμένης, η οποία γυναίκα Σαράχνης έφαγε τα χρήματα του εκλειπώντα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ περίεργα τα όσα βγαίνουν στο φως. Ένας άνθρωπος θα βάλει τέλος στη ζωή του. Και για να βάλει τέλος στη ζωή του, υποπτευόμαστε όλοι ότι πρέπει να ήταν κάτι το οποίο τον οδήγησε στο απόλυτο αδιέξοδο πέραν το αδιέξοδο, της οικονομικής καταστροφής. Εδώ είναι, από ό,τι λένε, ότι έχασε την περιουσία. Δεν είχε να πληρώσει, δεν είχε ούτε χρήματα να πληρώσει το νίκη του γυμναστηρίου του. Δεν είχε χρήματα να πληρώσει ούτε τη βενζίνη στο όχημά του. Είναι του τα είχε πάρει όλα. Το ότι τον μέχρι τελευταίο ευρώ. Τον στέγνωσε οικονομικά η συγκεκριμένη. Το θέμα είναι ποιοι κρύβονται πίσω τη συγκεκριμένη. Ποιοι είναι όλη αυτή η ομάδα. Ποιος είναι αυτός ο πολιτικός που εμπλέκεται στην υπόθεση. Τι ηλικίες ήταν τα ανήλικα κορίτσια τα οποία χρησιμοποιούσαν για να εκβιάζουν επιχειρηματίες. Τι κρύβεται ακριβώς πίσω. Απαιτούμε όλοι να μάθουμε την αλήθεια. Θέλουμε φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Που από ό,τι φαίνεται θα ταρακουνήσει το Πανελλήνιο. Τώρα που μπήκε θα ταρακουνήσει το Πανελλήνιο η συγκεκριμένη υπόθεση. Η εισαγγελική έρευνα τώρα μπήκε μπροστά, οπότε είναι αναπόδραση. Από ό,τι ακούγαμε δεξιά και αριστερά για άλλες υποθέσεις, αυτή είναι θα ταρακουνήσει το Πανελλήνιο. Σεισμός έχει να γίνει. Από τις αποκαλύψεις οι οποίες θα έρθουν. Πάμε τώρα.